Θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε ότι είναι σημαντική μέρα. Είναι η ίδρυση μιας εταιρείας Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Με πρόεδρο τον κύριο Γεωργιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Καρανίκα και τίτλο «Φυσαρούφα πατατώνε, αναυτώνε και καυτώνε». Αυτή είναι η ουσία. Έχουμε απέναντί μας, κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε τώρα, θα ακούσετε. Και να αντιπαρατεθείτε με επιχείρηματα, το λέω χιουμοριστικά, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται σήμερα. Έχουμε μία σύμπλευση, εκτός ημών που είμαστε σε άλλη κατεύθυνση και άλλων που είναι σε άλλη, έχουμε σύμπλευση των βασικών πολιτικών δυνάμεων. Πού? Θα το πω ομά. Στα συμφέροντα των πολυεθνικών που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Και δεύτερον, στη λύση της μαστούρας. Και το λέω έτσι. Λοιπόν, για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα. Όπως ένα μεγάλο μέρος του λαού και ιδιαίτερα τα θύματα των ναρκωτικών, είτε αφορά χρήστες, είτε τις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους, αλλά και όλους όσους βλέπουν στις γειτονιές τους, στο κέντρο της Αθήνας, θλιβερές εικόνες, εξαθλιωμένους ανθρώπους σε ένα βήμα από τον τάφο, όσους γονείς, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ζουν με την αγωνία και το φόβο να μην κυλήσουν τα παιδιά τους σε αυτό το δρόμο, σε ένα δρόμο που πολλές φορές δεν έχει επιστροφή, όπως κι εσείς εδώ γνωρίζετε. Πολύ καλά, αλλά διαφορείτε, γιατί έχετε άλλα κριτήρια και άλλες αξίες. Το ΚΚΕ, όπως γνωρίζετε όλοι, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά των ναρκωτικών. Χρόνια τώρα, ολόκληρα. Κόντρα στο ρεύμα. Σε συνεργασία με τα θύματα, με τις οικογένειές τους, με τα θεραπευτικά κέντρα. Υψώνουμε λοιπόν τη φωνή μας και από αυτό το βήμα, όχι απευθυνόμενοι σε εσάς. Είναι μάταιο πια. Γιατί είναι δεδομένες οι αποφάσεις. Και θα τις εξηγήσω παρακάτω. Απευθυνόμαστε και υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν ούτε μαλακά, ούτε σκληρά. Είναι ναρκωτικά όλα μαζί. Ζωή ολόκληρη διεκδικούμε. Και όχι ζωή με δόσεις στον κόσμο των παρεστήσεων. Στα πολλαπλά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός μας και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά λόγω του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Τι μας λέτε αλήθεια? Πώς ζουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών? Πώς αντιμετωπίζουν το μέλλον? Τι έχουν σίγουρο? Τίποτα. Σε ένα καπιταλιστικό σύστημα ζούγκλας, απάνθρωπο, σκληρό, που τους στέλνει κρέας κυριολεκτικά, είτε στο καπιταλιστικό κέρδος, είτε στον πόλεμο. Σε όλους αυτούς λοιπόν που σπρώχνουν συνειδητά, άλλοι ίσως όχι τόσο, αλλά συνειδητά την νεολαία στο δρόμο των παρεστήσεων, υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η ανατροπή αυτού του συστήματος. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, λέμε στους νέους, όσους μας ακούν, και στους εργαζόμενους να ζήσουν με ευτυχία στον κόσμο των αισθήσεων και όχι των παρεστήσεων, να απολαύσουν αυτά που ζητούν και που μπορούν να καλυφθούν σήμερα, να απολαύσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό σε μια ευτυχισμένη ζωή, σε ένα κοινωνικό σύστημα που θα καλύπτει και μπορεί να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της νεολαίας. Σε αυτόν τον αγώνα τον καλούμε. Σε ένα σύστημα που στο κέντρο θα έχει τον άνθρωπο και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, κυρίες και κύριοι υπηρέτες του καπιταλισμού. Όταν το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει πάνω από το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αυτή την κοινωνία υποστηρίζεται και δεν έχετε για κανένα δισταγμό, υπηρετώντας τα συμφέροντα αυτών, να τον ρίξετε ακόμα και στα ναρκωτικά, στο όνομα της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, δεν τρέπεστε. Το μέλλον της Ελλάδας είναι τα χασίσια. Θα πω παρακάτω επιχειρήματα. Αυτό είναι.
Η αναπτυξική προοπτική και η γεωστρατηγική στις θέσεις είναι το κέντρο διακίνησης ναρκωτικών. Με νόμιμο τρόπο, μάλιστα. Κοροϊδεύετε και τον κόσμο και τους αγρότες. Χάρη, ντρέπεστε λίγο. Τι θα τους κάνετε τους αγρότες? Να καλλιεργούν χασίσια? Δεν μπορούν. Θα τους τα φάνε πολυεθνικές. Λέμε λοιπόν ότι εμείς επιμένουμε και λέμε ότι η ζωή είναι ο κριτής. Όλα αυτά που λέτε, δεν θέλω να πω ότι είναι αηδίες, διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Κάθε βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Τη σαπίλα δεν τη βλέπετε, τη μυρίζετε? Χάσατε την όσφρηση λόγω κορονοϊού? Δεν βλέπετε τι γίνεται στα πρότυπά σας? Αμερική. Σκοτώνουν παιδιά 15 χρονών, άλλα παιδιά. Εδώ στην Αμερική, όχι τα ναρκωτικά, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Λέω για την Αμερική, για να μην πω για την Ολλανδία, που τα πουλάνε στα περίπτερα, για τα καφενεία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τι υπηρετούν? Τον ανθρώπινο πόνο, κυρίες και κύριοι. Αυτό υπηρετούν, κύριε Υπουργέ? Εξηγήστε μας. Όλες οι χώρες που έχετε πρότυπα, πού βρίσκονται σε αυτό το σημείο? Εμείς λοιπόν θα βάλουμε ορισμένα ερωτήματα για να τα κρίνει ο λαός κυρίως και η νεολαία. Φυσικά έχουμε και την ελπίδα ότι μπορεί άνθρωποι και εδώ μέσα να σκεφτούν. Πρώτο ερώτημα. Το νομοσχέδιο τι είναι? Είναι συνέχεια του δρόμου που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοπορία. Αριστερά. Αριστερά. Της γλάστρας, του χασισιού, της κουλτούρας, της ελευθερίας να κάνουμε το σώμα μας ό,τι θέλουμε. Και σε αυτό είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Και δεν έχει καμιά υπεύθυνη κοινωνία το πώς διαπαιδαγωγεί. Άστο, θα πω και μη με γαργαλάς, θα πω περισσότερα. Συνεχίζω. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Συνολικά, πηγαίνετε στα φεστιβάλ. Πηγαίνετε να δείτε τι λέτε στην νεολαία, τα δικά σας εννοώ. Γιατί στα δικά μας είναι διαφορετικά. Πώς τους διαπαιδαγωγείτε? Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα τραβώντας τσιγαριλίκι. Αυτή είναι η ιστορία. Εάν συνεχίσετε, θα πω πολύ χειρότερα. Παρακαλώ. Αν σας αρέσει. Γιατί διακόπτετε? Λέω λοιπόν. Δεν διακόψε κανέναν ο κύριος Παφίλης τόση ώρα. Σας παρακαλώ. Τι λέει το νόμο? Εμείς δεν διακόπτουμε κανέναν, κύριε Πρόεδρε. Παρά μόνο αν γίνει καμιά έτσι χοντρή κατάσταση. Δεν πειράζει. Το ήθος του καθενός κρίνεται. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι λέει σήμερα? Υποστηρίζει το νομοσχέδιο όπως και του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απογειωμένο. Έφυγε ο κύριος Ξανθός. Θα τα πούμε μετά βέβαια. Α, εδώ είναι. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ανθρώπινο πόνο. Και μας κατηγορούν ψευδώς ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει προκαταλήψεις και έχει φοβικότητα και δεν βλέπει τις ευρωπαϊκές. Δεν τρέπεστε λίγο? Τέτοια ξεφτύλα, κύριε Ξανθέ, αυτά μας λέτε? Τέτοια ξεφτύλα μας λέτε ότι εμείς έχουμε φοβικότητα? Τα σημείωσα. Τέτοια κατάντια. Και μας λέτε ότι δεν παίρνουμε υπόψη στην Ευρώπη? Πώς δεν την παίρνουμε? Τη βλέπουμε, τη βλέπουμε. Άστα τώρα, όταν πήγατε με τον Καμένο, όταν πήγατε με τον Καμένο, θα κάνετε 100 χρόνια για να ξαναμιλήσετε. Αυτά τα λέγει και ο Καμένος και ήσταν μαζί στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε στην αντίθετη. Αυτό είναι μια κριτική τοποθέτηση. Από αυτή τη λύση. Απλώς ο ξεπεσμός καμιά φορά δεν έχει όρια και πρέπει να το πω. Ότι το ΚΚΕ είναι ο αντίπαλος των ναρκωτικά. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαστε κόλλος και βρακή που λέει ο κόσμος? Σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν διαγωνίζεστε. Τα ίδια δεν λέτε. Και μας κάνετε εμάς ότι είμαστε φοβικοί. Ορίστε, εγώ λέω επιχειρήματα. Επιχειρήματα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι διαστρεβλώνετε τη θέση του ΚΚΕ. Κρίμα. Εμείς τι λέμε? Θα τα διαβάσω όπως είναι διατυπωμένα και τα είπε και ο Γενικός Γραμματέας και ο εισηγητής μας. Λέμε ότι η φυτική κάναβη, λόγω του μεγάλου αριθμού δραστικών ουσιών που περιέχει, και αυτά τα λένε επιστήμονες, δεν τα λέμε εμείς, για την συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζουμε ακόμα, γιατί δεν έχουν ερευνηθεί τις δράσεις, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες που έχει κάθε μια από αυτές, αλλά και η ποικίλη συνδυασμή τους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή καθ' αυτή συνολικά σαν φαρμακευτική θεραπευτική ουσία. Ποιος διαφωνεί? Διαφωνείτε, κύριε Ξανθέ? Ακούσατε τι λέω? Είστε και γιατρός. Ποιος διαφωνεί? Σηκωθεί πάνω να το πει με αυτή τη θέση. Δεύτερον, υποστηρίζουμε πως οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες
που απομονώνονται από την κάναβη μπορούν ή και μπορούν να συνδεθούν χημικά όπως γίνονται σε πολλά φάρμακα, τεχνητά δηλαδή για να το πω έτσι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς, φαρμακευτικούς, παρηγορητικούς σκοπούς σε περιπτώσεις που τα ίδια υπάρχοντα δεν επαρκούν. Ποιος διαφωνεί? Ας σηκωθεί πάνω να το πει. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, επίσημη. Τρίτον, τι λέμε εμείς? Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αντιμετώπιση των δραστικών ουσιών ως φαρμάκων, δηλαδή η απομόνωσή τους από το φυτό ή η τεχνητή χημική παραγωγή τους και η πραγματοποίηση κλινικών μελετών για τον καθορισμό των ενδείξεων χρήσης τους και η πραγματοποίηση κλινικών μελετών για το χρήσης τους των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών τους, του προφίλ ασφαλείας τους με άλλα φάρμακα, προκειμένου να παρέχονται στους ασθενείς με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποφασιστικότητα. Ποιος διαφωνεί με αυτή τη θέση του ΚΚΕ και μας λέτε καθυστερημένους και ότι και φοβικούς? Τέταρτον, προϋπόθεση για τα παραπάνω και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί ο αυστηρός έλεγχος από το ίδιο το κράτος. Από το ίδιο το κράτος στην παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση και χορήγηση αυτών των φραγμάτων, των φαρμάκων με αυστηρά κριτήρια και με ψυχιατρική παρακολούθηση των ασθενών που τη λαμβάνουν. Ποιος διαφωνεί? Ας σηκωθεί να το πει. Και επιστήμονας. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Ας σηκωθεί ένας να το πει. Υπήρχε λοιπόν, βάζουμε το ρεύμα, το θεσμικό πλαίσιο να γίνουν όλα αυτά? Υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε? Υπήρχε ο νόμος ο προηγούμενος, πριν τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε κρατικό μονοπόλιο σε αυτή την παραγωγή της κάναβης και όλα αυτά, αυστηρή έλεγχη κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα κρατικά. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις? Αντί τα χρήματα να δίνονται στους κεφαλαιοκράτες, να δίνονται σε επενδύσεις κρατικής παραγωγής σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Δεύτερο θέμα, υπήρχε δυνατότητα συντογράφησης? Σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Υπήρχε. Και πριν. Από το νόμο του 13, αν δεν κάνω, 13, του 13. Άρα τι λέτε? Γιατί λοιπόν η απελευθέρωση? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί γίνεται αυτή η απελευθέρωση και μπαίνουν τα ιδιωτικά κεφάλαια? Για ποιο λόγο, αφού θα μπορούσαμε να τα λύσουμε διαφορετικά? Και τι κεφάλαια? Αμερικάνικα, καναδέζικα, ισραηλινά και λοιπά, με background εκατομμυρίων. Γιατί θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Πόσες? Για δώστε μας ένα λογαριασμό, κύριε Υπουργέ, που είστε και καλός τεχνοκράτης. Γι' αυτό. Τι θα κερδίσει η Ελλάδα, αλήθεια? Ο ελληνικός λαός, η κοινωνία? Τίποτα δεν θα κερδίσει. Δίνεται γιατί ακριβώς, πρώτον, οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας είναι άριστες. Δεύτερον, γιατί υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον των μεγιστάνων του πλούτου για να κάνουν επενδύσεις για γρήγορο κέρδος. Εσείς, κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε ότι αυτό είναι βασικό και ότι έχει πέσει το μέσο ποσοστό κέρδους, άρα κυνηγάνε επενδύσεις όχι με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά με κριτήριο που θα βγάλουν περισσότερο. Γι' αυτό και πιέζουν περισσότερο για την νομιμοποίηση της χρήσης του χασίς, της ειδικής κάναβης. Διάβασε ο Λαμπρούλης, ο Γιώργος, που είναι και γιατρός, διάβασε τι λένε οι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν τώρα φτιάξει σύλλογο, τι έχουν κάνει? Επιτροπή καλλιεργητών κλπ. Οι οποίοι τι λένε? Ότι για να μπορέσει να αποδώσει, τα λέω τώρα, μεταφράζω, η επένδυση πρέπει να απελευθερωθεί η χρήση, να αποπυκνιοποιηθεί η χρήση του χασίσης. Γιατί κυρίε και δεν τα ξέρετε? Γιατί υπάρχει τεράστιο εμπόριο, και αν θέλετε θα βάλω και μια άλλη πλευρά. Γιατί σου λέει, αφού τα παίρνουν οι παράνομοι, γιατί να τα πάρουμε εμείς? Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με επενδύσεις, με απελευθέρωση, με fast track διαδικασίες κλπ. Τα οποία είναι, τα περιθώρια κέρδους είναι τεράστια. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Μα καλά δεν βλέπετε. Μα συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρετε. Τουλάχιστον όσοι ασχολούνται. Όσοι δεν ασχολούνται, διαβάζουν το ποίημα. Δεν μπορεί να μην ξέρετε τι έχει συμβεί. Πρώτο βήμα ήταν αυτό. Δεύτερο βήμα ήταν η αποπανικοποίηση.
Ποια ήταν, και μάλιστα ο κύριος Σκέλας μας είπε να πάρουμε το παράδειγμα τον ΗΠΑ. Τα έχετε διαβάσει τα στοιχεία. Ε? Από τότε που αποποινικοποιήθηκε, το 66%, αν δεν κάνω λάθος, ναι, δικά του στοιχεία, αμερικάνικα, των μαθητών κάτω από 15 χρονών καπνίζουν. Θέλετε να πάμε στην Ολλανδία, 47%. Η Ελλάδα είχε μια τιμητική θέση, την οποία εσείς αντί να την κρατήσετε, θέλετε να την διαλύσετε. Ήταν τελευταία, η προτελευταία. Στη χρήση των ναρκωτικών στις νεαρές ηλικίες. Και αν εξετάσουμε και τα δικά μας τα στοιχεία της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι που λέτε εδώ αερολογίες, από τότε που άρχισε η κουβέντα να βάλουμε τη γλάστρα στο μπαλκόνι, ότι είναι αθώο το χασίς και αυτά που λένε και σήμερα, ανέβηκε κατακόρυφα. Και η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, όσοι δεν την ξέρετε, καλά είναι να τη μάθετε, στα σχολεία. Εγώ έχω παιδιά και το ξέρω. Στα σχολεία. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Στο διάλειμμα μπάφος. Αυτή είναι το μέλλον της νεολαίας. Επομένως, για να τελειώνω. Ποιο είναι το κριτήριο λοιπόν που αλλάζεται το νόμο. Ποιες κοινωνικές ανάγκες υπηρετεί αυτή η πολιτική. Τι. Να χρησιμοποιηθεί η φαρμακευτική κάναβης, βεβαίως. Έχεις κρατικό μονοπόλιο, το παράγεις, έχεις όλους τους ελέγχους και το διαθέτεις. Εδώ τι ποιο είναι το πρώτο κριτήριο, εξαγωγικό. Τι σημαίνει εξαγωγικό. Θα εξάγουμε την μαστούρα. Και μάλιστα τώρα πλέον αρχίζει και πάει και σε άλλο επίπεδο, ο ανθός. Ο ανθός είναι το τσιγαριλίκι. Εσείς το λέτε ανθό για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Το κριτήριο είναι τα καπιταλιστικά κέρδη και υπάρχει και ένα πιο βαθύ κριτήριο. Που εγώ δεν το φορτώνω, για να είμαι και ειλικρινής, σε όλους. Το βαθύτερο ξέρετε ποιο είναι. Καλύτερα η νεολαία στη μαστούρα παρά στον αγώνα για να ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αν αμφισβητείτε γι' αυτό, το έχω ξαναπεί, όταν έγινε το κίνημα των hippies, αυτά που σας λέω τα έχει γράψει Αμερικάνος, ο οργάνωσης επιχείρησης. Τέλειωσε. Όταν λοιπόν έγινε το κίνημα των hippies, που ήταν αντιπολεμικό, γενικά και αφηρημένα. Ξέρετε τι έκανε η CIA. Το ρίξε στα ναρκωτικά. Με οργανωμένο σχέδιο. Γιατί σου λέει αντί να φωνάζουν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, καλύτερα να γίνονται μπύλες και να ασχολούνται με άλλα πράγματα, σταμάταλα και αλλού. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Είναι το σύστημά σας. Και τέλος να σας πω κάτι. Αυτό το καραγκιοζλίκι τώρα εδώ, έτσι το λέω και προσβάλλω και τον καραγκιόζι του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέτει ονομαστική σε νομοσχέδιο που συμφωνεί, για να φέρει υποτίθεται σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία που ορισμένοι μπορεί να μην συμφωνούν ή δεν ξέρω γιατί άλλο. Αυτά είναι κοροϊδίες. Όπως επίσης και τους βουλευτές. Όποιος βουλευτής έχει, να μην πω τι, που λέει ο λαός, θάρρος και διαφωνεί, βγαίνει και το κάνει. Όπως βγήκε και η Γιαννάκου, όπως βγήκε και δεν ξέρω αν βγήκε και η Κεφαλαγιάννη, δεν το είδα. Όποιος βουλευτής έχει συνέστηση εδώ του δικού του καθήκοντος και διαφωνεί με το κόμμα του, βγαίνει, καταψηφίζει και αν είναι σοβαρό, παρετείται και κατεβαίνει στις επόμενες εκλογές αλλού. Όχι σαν αυτό που ζήσαμε τις μεταγραφές χειρότερες από ποδοσφαιρικές ομάδες. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να κλείσουμε το στόμα μας. Καλούμε το λαό να μην σας ακούει. Μάλιστα. Να καταλάβει ότι είναι καταστροφή για τη ζωή του η χρήση των ναρκωτικών.